είμαι χάλια, δεν είμαι, δεν είμαι στα καλά μου. Και φαντάζομαι ότι θα συμμερίζετε την άποψή μου και η Ελένη Καρακάση, η οποία είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, και θα καταλάβετε ευθύς αμέσως τι εννοώ. Γιατί δύο χάλια, καλύτερα χάλια, Ελένη μου. Ενώ ένας μόνος, γιατί για ποιο λόγο? Βέβαια, το ένα χάλια μαζί με άλλο ένα κάνει το τέλειο χάλια. Έτσι, μοιρασμένο χάλια. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Με ακούτε καλά, γιατί δεν έχω κλείσει από το σταθερό, δεν με έχει πάρει κάποιος για να έχω ήχο και από εκεί. Οπότε, αν με ακούτε καλά, καλυπτόμαστε και συνεχίζουμε. Μπόμπα σε ακούμε και σε βλέπουμε. Έχουμε και εικόνα και ήχο. Ωραία, ωραία. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εγώ σας έρχομαι πάντως. Το ξέρουμε, σε περιμένουμε πώς και πώς, γιατί μετά από τόσο καιρό θα δούμε μια ωραία κωμωδία. Θα γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη στο θέατρο Αυλαία. 25 έχουμε την πρεμιέρα μας, 26 και 27 Μαρτίου. Ναι. 25 με την Εθνική Εορτή στις 9, 26 στις 9 και 27 την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πες μου δύο λόγια για το έργο, σε παρακαλώ. Ωραία. Είναι λοιπόν μια κωμωδία με όλες τις φάσεις που έχει η ζωή μας. Δηλαδή εκεί που γελάμε λίγο συγκινούμαστε, εκεί που συγκινούμαστε γελάμε πολύ. Με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με βλέπετε εσείς. Σε έχουμε χάσει κάπως, αλλά βλέπουμε το τρέιλερ. Ναι, 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 ναι. Και πάλι σε έχουμε σε εικόνα. Okay, θα το κάποιος με παίρνει. Σε καλούνε. Τέλος πάντων, αν με ακούτε, εγώ σας το συνεχίζω. Συνέχισε. Είναι λοιπόν μια κωμωδία που έχει γράψει ο Ντίνος ο Σπυρόπουλος. Mm-hmm. Μου το πρότεινε το χειμώνα που παίζαμε μαζί στο θέατρο, στο κάποτε στο Βόσπορο. Να το παίξω, να κάνουμε αυτή την παράσταση. Με μεγάλη χαρά το δέχτηκα. Παρόλο ότι ήταν κάτι που με φόβιζε, γιατί ο μονόλογος έχει άλλες δυσκολίες. Εγώ είμαι και γενικά άνθρωπος της ομάδας και λίγο μου φαίνεται πολύ έντονη η μοναξιά του να είμαι όχι στη σκηνή. Στη σκηνή δεν νιώθω μόνη, γιατί είναι το κοινό από κάτω που είμαι μαζί του. Αλλά αυτή η αίσθηση ότι από πίσω δεν έχω κάποιον συμπαραστάτη, συνάδελφο εννοώ και παρέα, με φοβίζει αρκετά. Αλλά είναι τόσο γλυκό το έργο και τόσο αληθινό, που νομίζω ότι με τον κόσμο που θα έρθει και θα μας θυμίσει με την παρουσία του, θα γίνουμε μια παρέα και θα τα πούμε πολύ ωραία. Τι πρωταγωνιστεί τα προβλήματα της πρωταγωνίστριας, τα ψυχολογικά, τα σχετικά, τα... Κοίτα, η γυναίκα αυτή μετακομίζει γιατί χωρίζει. Okay. Αυτή είναι η αρχή της λοιπόν. Και αυτό είναι και το σκηνικό μας, οι κούτες της μετακόμισής της. Ανοίγοντας λοιπόν τις κούτες, βρίσκει ό,τι έχει σχέση με τη ζωή της, που έχει περάσει, και αρχίζει και αναπολύει, θυμάται, γκρινιάζει για όσα έχουν ζήσει. Λέει τα παραπονά της, μιλάει για ό,τι έχει ζήσει ευχάριστο και δυσάρεστο. Νομίζω πράγματα που, όπως έχει γράψει πολύ σωστά ο Ντίνος, είναι ένα έργο που πρέπει να δουν όλες οι γυναίκες, αλλά που αφορά τις γυναίκες, αλλά που πρέπει να το δουν όλοι οι άντρες. Εδώ ήθελα να σταθούμε. Να το δουν καλύτερα οι άντρες, γιατί εμείς τα ξέρουμε τα δικά μας, μπας και μάθουν και τίποτα δηλαδή, θέλω να πω. Καταλαβαίνεις. Μακάρι, μακάρι, τι να πούμε. Εγώ τους περιμένω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο γραμμένο από άντρα. Οπότε θα δούμε και μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Αν και γράφει αρκετά με γυναικεία ματιά. Είναι, σας λέω, ένα πολύ όμορφο πράγμα, μια πολύ όμορφη και γλυκιά παράσταση, που νομίζω ότι πραγματικά θα περάσουμε όλοι καλά μαζί της. Τώρα, εσύ πώς κατάφερες και το σκάσε από τα γυρίσματα και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να κάνεις και ένα τριημεράκι 25, 26, 27. Ακριβώς αυτή την κουβέντα είπα. Μαγιά. Γιατί για μένα πάντα η Θεσσαλονίκη είναι. Έχω την αίσθηση από την πρώτη φορά που ήρθα με δουλειά και έμεινα κοντά δύο μήνες με τη Μιμή Ντενίση, με τον Βασιλιά και εγώ. Είναι πάντα διακοπές στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έχετε αυτό το χάρισμα, καταρχάς ότι έχετε τη θάλασσα μπροστά και από όπου και να περάσεις και να σταθείς, τη βλέπεις, που εγώ έχω λατρεία με τη θάλασσα. Αφού σκέφτομαι να βάλω και ένα μαγιό μέσα στην τσάντα, γιατί είμαι και χειμερινή κολυμβήτρια, πας και την καταφέρω τη βουτιά. Βάλε καλά. Αλλά το περιμένω πώς και πώς. Παραλίες, έχουμε ωραία νερά, καθαρά. Εμείς σε λίγο μέχρι το Θερμαϊκό θα βουτάμε. Είναι τεράστια ευτυχία. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Μέχρι στο Θερμαϊκό, λέω, θα βουτάμε σε λίγο έτσι που είμαστε. Μην νομίζεις. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτό θα είναι το πιο όμορφο πράγμα. Να έχεις τη θάλασσα μπροστά σου και να μπορείς να τη χαρείς. Βέβαια, φυσικά. Δεν μου λες τώρα τι γίνεται. Ναι. Πώς πάνε τα πράγματα? Τα πράγματα, κοίτα να δεις. Ευτυχώς υπάρχει τα τρία τελευταία χρόνια στη ζωή μου οι άγριες μέλισσες που μπόρεσα να περάσω όλη τη φάση της καραντίνας και όχι τόσο για το οικονομικό, όσο για το ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί είχα την αίσθηση ότι κάνω κάτι πολύ όμορφο και ήταν και πραγματικότητα, δεν είχα μόνο την αίσθηση, αλλά κυρίως επειδή συνεργαζόμουν και συνεργάζομαι με πάρα πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους, που όλο αυτό μας βοήθησε να περάσουμε ανώδυνα, θα πω, τις καραντίνες. Ειδικά την πρώτη που, παρόλο ότι δεν δουλεύαμε, εμείς συνεχίζαμε να έχουμε επαφή με τα παιδιά καθημερινή, γιατί βάζαμε πάντα ένα ραντεβού στις 5 η ώρα το απόγευμα.
και μιλάγαμε όλοι μαζί στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι την ώρα που ο Τσιόδρας έκανε τις ανακοινώσεις για το, για το πώς πήγαινε η φάση του κορονοϊού στην πρώτη καραντίνα. Αυτό το ραντεβού δεν το είχαν ποτέ κανένας. Δηλαδή, μπορεί στο γάμο να μην υπήρξαν συνεπείς συνήφες όλες ανά τα χρόνια, αλλά με τον Τσιόδρα δεν χανόταν ραντεβού. Αυτό ακριβώς μας λέω. Εκεί σταμάταγαν τα πάντα. Ήμασταν όλοι στημένοι. Δηλαδή, αν τα μηχανάκια της HB μέτραγαν τηλεθέες, νομίζω θα ήταν 100%. Αλλά σου λέω, ήμουν πολύ τυχερή αυτά τα 3 χρόνια μέσα στο όλο άσχημο πράγμα που συνέβαινε, που συμβαίνει ακόμα γύρω μας δυστυχώς, ότι είχα τις μέλισσες που ήταν πολύ μεγάλη παρηγοριά για όλους εμάς που ήμασταν εκεί και φαντάζομαι και για τον κόσμο που τις παρακολουθούσε. Τώρα να σου πω κάτι, είπες ο Βασιλιάς και εγώ. Πώς θα ήθελα να δω μια τέτοια παραγωγή, ένα τέτοιο musical με ωραία κοστούμια. Δηλαδή, με έφτιαξες και μόνο που σκέφτηκα. Βέβαια, σκέφτηκα Γιούλ Μπρίνερ σε πρώτη φάση. Αλλά και με μην ταινίσει μετά το Σμύρνη μου αγαπημένη, έχει εκτοξευθεί η γυναίκα. Δηλαδή. Έχει εκτοξευθεί. Μήπως θα ξανασκεφτεί να το κάνει το Βασιλιάς και εγώ. Ήταν τόσο ωραία παράσταση. Και, νομίζω ότι έχουν περάσει και αρκετά χρόνια. Ίσως να μπορούσε να το ξανακάνει. Θα τη το πω τη μιμή. Αλλά να ξέρει ότι θέλουμε και στα τιτλάκια μια μνήμα, έτσι που το θυμήσαμε να έρθει ξανά στη Θεσσαλονίκη. Για να κάνουμε, έτσι είναι ωραίο γύρισμα, ρε παιδί μου, στα παρασκήνια. Κάνω claim, να ξέρεις, σε περίπτωση που ξανά. Αυτά είναι τα καλύτερα. Πάντα τα backstage έχουν το πιο πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό το λέω ότι πραγματικά, αν μπορούσε κάποιος να έρθει να δει και στις μέλισσες πώς περνάμε, ή ακόμα και εδώ στο θέατρο οι πρόβες που γίνονται. Γιατί και τώρα στο θέατρο με βρίσκεται. Mm-hmm. Κάνουμε τις πρόβες μας στο θέατρο Βέμπο και μέσα έκανα πρόβα μέχρι που περίμενα με ανοιχτό τηλέφωνο να κάνουμε τη. Για ποια παράσταση, με συγχωρείς, για ποια παράσταση. Για μας, για το Είμαι Χάλια. Okay. Κάνω τις γενικές μου τώρα. Αυτό. Ευτυχώς δεν είχα γύρισμα σήμερα, οπότε μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Ωραιότατα, να σου πω τώρα. Πες μου. Jackpot, τελευταία στιγμή μίλησα με το θέατρο και μου λέει. Επειδή έχουν μεγάλη χαρά οι Θεσσαλονικείς με όλο αυτό που συμβαίνει και με όλους εσάς που μας κάνετε τη χαρά και την τιμή να ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Δικιά μας είναι η τιμή, γιατί είδε πραγματικά το κοινό της Θεσσαλονίκης και δεν το λέω για να χαϊδέψω πια. Είναι από τα πιο δύσκολα πάντα και δεν είναι τυχαίο που πολλοί θείασοι ξεκινούν με τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ο τρόπος για να ψυχολογήσεις πώς θα πάει μια δουλειά και μια περιοδία. Είναι πάντα. Η Θεσσαλονίκη είναι χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά και εσείς που βρίσκετε χρόνο και τριμώχνετε εκεί που θα μπορούσατε να ρελαξάρετε 2 μέρες και να είστε με το πόδι πάνω στον καναπέ, να παίρνετε πάλι τα μπαγάζια σας και άντε ξανά μανά στισήματα και άντε ξανά μανά πρόβες. Και αυτό εμείς τα εκτιμάμε, να ξέρεις. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά και επειδή αρκετά καθίσαμε με τις καραντίνες και με όλα αυτά και το θέατρο χτυπήθηκε πάρα πολύ. Ο κορονοϊός χτύπησε και συγκεκριμένες παραστάσεις. Δηλαδή, ακόμα και το κάποτε στο Βόσπορο που είχαμε ανέβει στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι το καλοκαίρι, παίξαμε 3 μέρες στο θέατρο Δάσους και η παράσταση πήγε τόσο καλά στην περιοδία. Φέτος το χειμώνα, με το που αυξήθηκαν τα κρούσματα και επειδή εμείς απευθυνόμαστε και σε ένα κοινό που έχει πολύ ενδιαφέρον, λίγο μεγαλύτερο κοινό και γκρουπ από ΚΑΠΗ και από όλους αυτούς τους συλλόγους τους πολιτιστικούς, επειδή η αναφορά ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Από εμάς, είναι το επόμενο γκρουπ που μας αφορά. Μην ανησυχείς. Αυτό. Για εκεί πάμε. Προς τα εκεί οδεύουμε σιγά-σιγά. Εννοείται. Αλλά δεν αντέξαμε. Δηλαδή η παράσταση δεν άντεξε. Κατεβήκαμε 10 Γενάρη. Τόσο μπορέσαμε να κρατηθούμε και αυτό με την μεγάλη προσπάθεια του παραγωγού και με την θέλησή του να μείνει η παράσταση όσο το περισσότερο γινόταν. Αλλά για μένα και για όλους μας τους ηθοποιούς, γιατί ξέρεις, προτιμήσαμε να κάνουμε πρόβες όταν έγινε πριν από τη δεύτερη καραντίνα, που έγινε 7 Νοεμβρίου, παρόλο ότι το περιμέναμε ότι μπορεί οι παραστάσεις να μην γίνουν. Εμείς το κάποτε στο Βόσπορο με παραγωγή τους αδελφούς Στάγαρη που και τώρα είναι η παραγωγή μου στο Είμαι Χάλια, ξέροντας ότι μπορεί να μην μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε την παράσταση, επέλεξα να την κάνουν τη δουλειά και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παραγωγή το κάποτε στο Βόσπορο, 16 ηθοποιοί και πάρα πολύ τεχνική, γιατί είχε ένα δύσκολο τεχνικό σκηνικό αν θυμάσαι. Οπότε με δική τους πρωτοβουλία έγινε όλο αυτό και σου λέει πάμε. Και φαντάσου ότι είχαμε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου και 6 Νοεμβρίου έγινε το lockdown. Το δεύτερο μεγάλο lockdown. Οπότε η πρώτη παράσταση που παίξαμε ήταν. Ντόμινο και λέω παζλ. Μας πήρε ντόμινο. Γι' αυτό σου λέω. Οπότε για μένα το να πάρω τη βαλίτσα μου και να έρθω στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Και μάλιστα αυτό έλεγα. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη λίγο να ξεκουραστώ. Βρε, θα πάρω το αμάξι μου στην τσέπη χαρτζιλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα. Και το ποδήλατο να πάρω και ό,τι θέλει. Να σου πω. Σε περιμένω και το Μακεδόν να πάρω. Καλέ, θα έρθω καλή και μορθοπεταλιά. Και 2 προσκλήσεις ειδικά για εσάς.
Για να πάτε να απολαύσετε την Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε 25, 26, 27 στο θέατρο. Αυλιά είναι χάλια. Ελάτε να γίνουμε καλά. Όλοι χάλια είμαστε, Ελένη. Είσαι φιλιά και πολλά, σε περιμένω. Φιλιά.